Χθες είχαμε συσκέψη με όλους τους συντονιστές των κέντρων υγείας που θα συμμετέχουν στους εμβολιασμούς με τη ΔΥΠΕ. Η αλήθεια είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει όλες εκείνες οι προπαρασκευαστικές εργασίες, ώστε όταν πάρει έγκριση το εμβόλιο και φτάσουν τα εμβόλια, χωρίς να έχουμε κάποια απώλεια χρόνου, να μπορούμε να διεξαγάγουμε τον εμβολιασμό. Για το νησί, αυτό που ενδιαφέρει, για το νησί της Λέσβου, που μπορώ να μιλήσω, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ιδρύσει 7 εμβολιαστικά κέντρα, που είναι τα 5 κέντρα υγείας και το ένα τόμι. Επιπλέον, το 7ο είναι το νοσοκομείο, το οποίο είναι μόνο για το προσωπικό του νοσοκομείου. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε μια ετοιμότητα. Συγκεκριμένα, η προετοιμασία τι περιλάμβανε? Περιλάμβανε, πρώτα απ' όλα, σήμανση των χώρων. Όταν έρχεται κάποιος, να ξέρει, να υπάρχουν κάποιες πληροφοριακές πινακίδες, να ξέρει πού θα πάει όταν πάει στο κέντρο υγείας. Δεύτερον, να υπάρχει πρόσβαση για τα ΑΜΕΑ. Να υπάρχουν, ξέρω εγώ, να έχει εξοπλιστεί με εξεταστικές κλίνες, καρέκλες αναμονής, οξύμετρα, να έχει φάρμακα επίκουσης παρέμβασης κ.ο.κ. για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς. Πέραν αυτού, είναι και το προσωπικό, το οποίο ήδη έχει ενημερωθεί ποιοι θα είναι, ποιοι θα αποτελούν το κάθε εμβολιαστικό κέντρο, ώστε να ξέρουν τι ακριβώς θα κάνουν. Πολύ ωραία. Πώς θα γίνεται εδώ τοπικά η ενημέρωση του κόσμου, έτσι, ποιος θα εμβολιαστεί, πότε θα εμβολιαστεί, θα αναλάβει κάποια κεντρική υπηρεσία ή θα το διαχειριστείτε και αυτό πρώτα εσείς? Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή μας έχουν στείλει το Υπουργείο ένα εγχειρίδιο για το πώς πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Έχει έρθει έγκαιρα. Οργανωτικά το γενικό συντονισμό θα τον έχετε εσείς στο νοσοκομείο? Γενικό συντονισμό το ανέθεσε η υγειονομική περιφέρεια για το νησί εδώ σε μένα. Έχουμε κάνει αυτές τις απαραίτητες συνεργασίες με τους λοιπούς αυτούς που θα εμπλακούν και νομίζω ότι πάμε καλά. Ωραία. Δεν έχουμε προβλήματα. Ωραία. 300.000 δόσεις μαθαίνουμε ότι θα φτάσουν σε λίγες ημέρες. Πότε θα έρθουν οι πρώτες δόσεις σε εμάς? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή ακριβή εικόνα, αυτό το ελέγχει το Υπουργείο που κάνει τις κατανομές. Εκείνο όμως που μας ζήτησε μέσα στην άλλη εβδομάδα να έχουμε ετοιμάσει ποιοι επαγγελματίες υγείας επιθυμούν να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Θα στείλουμε τα στοιχεία και ανάλογα με τις επιθυμίες και τον αριθμό θα είναι και οι ανάλογες οι δόσεις οι οποίες θα σταλούν. Σωστά. Έχετε ξεκινήσει να συγκεντρώνετε, έχει ανοίξει έτσι ήδη η λίστα σήμερα το πρωί αυτό έκανα. Προκειμένου να δούμε ποιοι από αυτούς επιθυμούν και πόσοι είναι, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε τι ζητάμε. Υπάρχει διαθεσιμότητα, κύριε Καμπούρη, μέχρι στιγμής, τι λένε τα στοιχεία σας? Αυτή τη στιγμή ακόμα η εικόνα είναι συγκεκριμένη. Δεν έχω καθαρή εικόνα για να πάνω οτιδήποτε. Ωραία. Πάντως η απόφαση βέβαια για τον εμβολιασμό είναι απόφαση προσωπική του καθενός. Και φυσικά δείχνει και υπευθυνότητα απέναντι τόσο στον εαυτό του, όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα. Πρέπει να εμπιστευτούμε. Εγώ θα πω μόνο κάτι που με αφορά εμένα προσωπικά, ότι όταν ρώτησα τη θυγατέρα μου, η οποία είναι λοιμοξιολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λοζάνης, και ρώτησα τι πρέπει να κάνω, η απάντηση που μου έδωσε, λέει, δεν έχεις πατέρα άλλη επιλογή. Μάλιστα. Κρατώ εγώ ότι υπάρχει έτσι οργάνωση και όλα βαίνουν καλώς. Να μας δώσετε και για την ώρα έχουμε ετοιμαστεί. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε τις καταστάσεις των επαγγελματών υγείας που επιθυμούν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. Θα τα στείλουμε τα στοιχεία αυτά στο μέσο της άλλης εβδομάδος. Και από εκεί και πέρα θα γίνει και η κατανομή των δόσεων όταν έρθει. Θα πω αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι και εμβόλιο να κάνουμε, για κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, δηλαδή απόσταση, κοινωνική αποστασιοποίηση, γάντια, μάσκες, πλύσιμο χεριών και το καθεξής. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί διότι το εμβόλιο, όπως λένε πάντα οι ειδικοί, δεν είμαι ειδικός εγώ, έτσι, απλώς ακούω τις ειδικούς, λένε ότι καλύπτει με το 95%. Αφήνει μέσα ένα 5%, το οποίο μπορεί να σε νοσήσει. Και μέχρι που να το κάνει ο γενικός πληθυσμός θα φτάσουμε το 22, όπως ακούω που λένε οι ειδικοί. Δεν νομίζω. Όχι, λέτε. Θέλει πολύ νωρίτερα. Μακάρι. Θέλει πολύ νωρίτερα, διότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχει, από ό,τι λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός, θα υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολίων, έχουν γίνει παραγγελίες. Και υπάρχουν και πολλά εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα δουλεύουν σε δύο βάρδιες. Θα δουλεύουν 8 έως 9 το βράδυ. Που σημαίνει δηλαδή κάθε ώρα περίπου μπορούν κατά μέσο όρο να εμβολιάσουν 6 άτομα. Μάλιστα. Και... αυτό λοιπόν το προπλασιάσουμε, εκτιμώ για το νησί μας,
ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Αναλόγως με το ρυθμό, αν συντηρήσουμε τους σχεδιαστέντες ρυθμούς.